pošiste. Poi, lei ne prima di altro, vale un capo, no? In sabato, in 8 euro to play, am piti che ti riscono se tu sono visto sabato, che ti chiamano a tu 8 euro pare, poi non lì. Bon, si costa un più caffè, perché si chiamo, e io sono a Modas, che la faccio a Malì, perché se non che tasta sì. Τώρα τα έξω πουλάστε και δεν μπορεί φαίνεται, αλλά υπάρχει μια τρελή τρισομία, γκρι, άσπρα, ξανσά, έχουμε απ' όλα. Έτσι πήγα μου ζήτησε και μια κοπέλα σε προηγούμενο βίντεο να δείξω πως ζω αυτά τα μαλλιά μου. Θα το δείξω, αλλά δεν θα ήθελα να πάρετε σε καμία περίπτωση παράδειγμα από μένα. Οπότε σηκώθηκα για να πιω το καφέ μου, να κάνω το βίντεο, να απαντήσω και σε σχόλια, γιατί μου έχετε κάνει πολύ ωραία σχολιάκια στο προηγούμενο βίντεο. Και επειδή παιδιά γύρισε τη δουλειά το βράδυ αργά και έχω και τον μπουμπούκο που θέλω λίγο, ξέρετε, να κάτσουμε λίγο μαζί το βραδάκι, δεν πρόλαβα να απαντήσω στα σχόλια που έγιναν από την ώρα που πήγα στη δουλειά και μετά, οπότε θα τα απαντήσω όλα τώρα με το καφεδάκι μου. Αλλά σηκώθηκε και ο μπουμπούκος μαζί μου, πράγμα που δεν περίμενα γιατί είναι εκνεράς. Βασικά τον ξύπνησα για να τον αλλάξω. Δεν τον ξύπνησα ακριβώς, τον σήκωσα και τον πήγα να τον αλλάξω πάμπερ κτλ. Και κάπου εκεί σηκώθηκε και μετά δεν ήθελα να ξανακοιμηθεί. Ενώ συνήθως ξεραίνεται πάλι. Πάμε να κάνουμε καφέ, όσο σας μιλάω, για να κάνουμε και καμιά δουλειά. Και μετά θα πιούμε καφέ, θα απαντήσω στα σχόλια. Θα τελειώσω λίγο με ένα μοντάζ. Και θα πάω να βάψω μαλάκι. Σήμερα θέλω να πάω βόλτα του μικρούλι, έχουμε καιρό να πάμε γιατί ήταν λίγο κρυωμένος και δεν είχε πολύ όρεξη, ήταν κουρασμένος και τον παιδικό και από αυτό. Και γενικά αυτή η εβδομάδα δεν ήταν και πολύ καλή. Έχει πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ με δουλειές εξωτερικές κτλ. Χτες μου σκάσε και το λάστιχο, έτρεχα και το λάστιχο στα μάξι. Και γενικά υπήρχε ένα κάτι στο κλίμα, δεν ξέρω εσάς πως σας είναι Οκτώβρη, σε μένα μου ήταν λίγο χάλι σαν μήνας, δεν μ' άρεσε. Πολλά τέξα, ναι, έχω βάλει το βρεστήρι και δεν έχω βάλει στην πρίζα, περιμένω όλα γιατί δεν ζεσταίνει. Anyway, ναι, ήταν από τους χειρότερους μήνες, να φύγει, Παναγία μου μακριά, να ησυχάσουμε. Λοιπόν, το σπίτι είναι σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως λέει το Μακρόπουλος. Έχω βγάλει πράγματα για ξεκαθάρισμα και ταυτόχρονα προσπαθώ να κάνω και μια διακόσμηση λίγο διαφορετική από αυτή που είχα, γιατί τη βαρέθηκα παιδιά, η αλήθεια είναι. Οπότε σήμερα θα πάμε και τζάμπο με τον Κολιτούλη να πάρουμε και από εκεί πραγματάκια. Θα πάμε πρώτα βόλτα να κουραστεί ο μικρός και τα λοιπά. Πήγα μεσημεράκι, θα τον φέρω να φάμε και τα λοιπά και θα πάμε τζάμπο που θα είναι κουρασμένος, ο κόρτα καθίσκα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα φτιάξω πρωινό, ο μικρός θα φάει ένα μπολάκι δημητριακά, κάτι σοκολατένια που μου φιλώσει μπογκάς με πολύ ίδιο που του αρέσουνε. Εγώ θα φάω μάλλον μαρμελάδα με φρυγανιά, κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Χθες το βράδυ έφαγα τη σαλατούρα αυτή από ρίτζι, από φρασκούλι. Από φρασκούλι, όχι από ρίτζι, συγγνώμη. Σίζας, ωραία. Παράμε και φυστικάκια. Και θα σας δείξω το δώρο που μου πήρε και η μαμά της Μικρούλας. Που μου έχει φέρει από το καλοκαίρι. Είναι αυτό εδώ. Ένα βραχιολάκι πολύ ωραίο, μπέτζ. Με κοχυλάκια, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά τα καταγγελνά, ξέρετε, με κοχυλάκια, τα κοχυλάκια, τα σκουλαρίκια και αυτά πολύ μου αρέσουν εμένα. Λοιπόν, το σπίτι θα αποφύγω να σας δείξω πολύ σήμερα, γιατί γίνεται ένα χάος. Οπότε δεν θα ήθελα να σας ταράξω που λυνιάθηκα. Προς το παρόν, θα δούμε το πρωινό, θα δούμε τι θα φάμε. Θα σας πάρει μαζί στη βόλτα με το μικρό, θα σας πάρουμε και τζάμπο, αυτά. Και θα σας δείξω και το μαλλί, πως το βάθουμε.
Λοιπόν, σας αφήνω ένα πιο καφέ και τα λοιπά, να φάμε το μπαίνουνι. Και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Μαύρος κύκλος. Tragic. Εγώ που ποτέ στη ζωή μου δεν είχα μαύρο κύκλο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάω να φάω πρινουλί και επανερχόμεθα πιο δυναμική για βάψιμο εδώ αυτό το μαλλιού. Λοιπόν, το καφεδάκι είναι έτοιμο. Δεν βγήκε πολύ καλό το αφρό σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι το μικρολί. Τα οποία είναι αυτά εδώ από Lidl, Crunchy Choco, και εγώ τρώω τα κλάστες. Απλά του βάλα λίγα γιατί δεν τα τρώει πολλά πολλά, γιατί τα χύνει και έξω και τα λοιπά, τον αφήνει να τα τρώει μόνος του. Και εγώ θα βάλω γάλα, ο μικρός πίνει χώρια το γάλα, χώρια το δημητρίκα, γενικά είναι πολύ παράξενος και στο φαΐ και γενικότερα. Ναι, όχι με το φαΐ βασικά είναι παράξενος. Λοιπόν, έχω βάλει και τον πίνακα που είχα πάρει από Lidl, το καδράκι εδώ πάνω. Πάρα πολύ όμορφο, αλλά θεωρώ ότι πέρα που το έχω βάλει κάπως χάνεται. Μήπως να το βάλω στο σαλόνι. Ή να βάλω το ρολόι και να το βάλω εδώ. Δεν ξέρω βρε παιδιά, πείτε μου κι εσείς τη γνώμη σας. Δεν είμαι πολύ καλή στη διακόσμηση, προσπαθώ βέβαια. Βλέπω και τις φίλες μου, την Σταυρίνα, την Κατερίνα, που ασχολούνται με τη διακόσμηση κτλ. Προσπαθώ να παίρνω ιδέες, αλλά δεν το πολύ έχω γιατί τι είναι. Τέλος πάντων, κάτι δεν μου πάει πάντως εδώ, δεν πάνε οι δύο πίνακες σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Οπότε κάτι θα γίνει και εκεί, αλλά αυτόν θέλω να τον βάλω κάπου, μου αρέσει πάρα πολύ ο πίνακας, είναι από τα Lidl τον είχα πάρει. Αυτό πείτε μου να τον βάλω εδώ, τι λέτε κι εσείς. Αυτά και έχω ξεκινήσει, φτιάχνω λίγο και το πρεβαζάκι της κουζίνας, τώρα είναι κόντρα στο φως, τέλος πάντων, να το πολύ βλέπετε καλά. Θα δούμε, θα συνεχιστεί αυτό και όλη η διακόσμηση. Εδώ το χάος, κλασικά. Λοιπόν, πάμε να φάμε πρινούλι. Μετά θα σας δείξω τα μαλάκια. Και μετά θα δούμε τι άλλο θα δούμε. Στο παρόν, αυτά. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, πρώτο βήμα θα κάνω το λευσμό προσώπου με αυτό εδώ. Σας το έχω δείξει πολλές φορές. Είναι το σαπουνάκι αυτό το χειροποίητο με γλυκερίνη και λούφα και όρομα σταφυλίου. Είναι από εδώ, Memoir. Νομίζω έχει στο Facebook κάποια σελίδα. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μυρίζει υπέροχα. Δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ με τη μυρωδιά. Και ανακάλυψα πως πρέπει να το χρησιμοποιώ, γιατί τόσο καιρό το χρησιμοποιούσα λάθος. Το βρέχω, έχει και αυτές εδώ τις ίνες. Και το κάνεις έτσι και κάνεις σαν απολέπιση. Παίρνεις όπως είναι έτσι βρεγμένο. Και σου κάνει σαν peeling με τις ίνες. Το ξαναβάζω εδώ πέρα και πάμε να σε δείξω. Έχω βάλει ήδη μία μπλουζίτσα που να μην με νοιάζει αν θα λερωθεί ή όχι λόγω βαφής. Να είμαι και κυράζω. Λοιπόν, έχω πάρει το μπουλάκι, το πινεδάκι και τώρα να δω που θα βάλω την κάμερα γιατί την έχω κουμπίσει πάνω στις βοθές. Λοιπόν, καθίστε να βρω μέρος και επανέρχομαι. Ωραία. Λοιπόν, οι βαφές που θα χρησιμοποιήσω, έχω βάλει πάνω στο αρωματικό χώρο την άλλη. Είναι από Garnier, η Color Sensation. Είναι το νούμερο 11. Που είναι αυτό εδώ, ένα υπερξανθιστική κρέμα βαφή, ένα πολύ ανοιχτό, που λέει κατάξανθο αντρέ. Και το 11 που είναι κατάξανθο φυσικό. Μην με ρωτήσετε, δεν υπάρχει λόγος που βάζω ό,τι να είναι βαφές, έτσι απλά μου αρέσει να κάνω πειράματα. Γι' αυτό δεν σας προτείνω να ακολουθείτε το δικό μου τρόπο. Λοιπόν,
βγάζουμε τα σύνεργα. Θα βάλω και γαντάκια για να μην ρεωθούν τα χεράκια. Άντε γλυκούλια μου. Θα σας πω ότι αντί για ένα τέτοιο, θα βάλω ένα τέτοιο, τις δύο βαφές και ένα τέτοιο που είναι τριεντάρι, οπότε να πιάσουν καλύτερα. Αυτό μόνο και επανέρχομαι με τη βαφή έτοιμη, να μην βλέπετε τώρα, εντάξει, θα αδειάζω όλα και θα ανακατεύω, δεν είναι κάτι σημαντικό. Όπως βλέπετε, ξεκινάω με μία μπατονέτα και εφαρμόζω τη βαφή και στα φρύδια μου, γιατί έχω καιρό να τα βάψω και θέλω λίγο να τους ανοίξω χρώμα. Δεν ξέρω γενικά αν ενλίκνεται, εγώ το κάνω συχνά με μία λεπτή μπατονέτα, περνάω τα φρύδια. Τα αφήνω περίπου 10 λεπτά τα φρύδια. Έπειτα τα πιάνω όλα πάνω και περνάω τα μαλλιά που είναι από πίσω, που είναι πιο σκούρα, είναι λίγο καφέ. Λέω ότι δεν έχουν υποστεί δεκαπάς και είναι το φυσικό τους χρώμα, οπότε περνάω πρώτα αυτά. Περνάω καλά όλα τα κάτω και μετά μαζεύω τα υπόλοιπα που δεν έχω περάσει και αφήνω λίγα. Περνάω πάλι τις ρίζες και ξεκινάω πάντα από κάτω προς τα πάνω, διότι σας είπα είναι τα πιο σκούρα κάτω. Έπειτα αφήνω λίγο μαλάκι ακόμα και συνεχίζω και κάνω την ίδια διαδικασία. Τις ρίζες αφήνω λίγο ακόμα, περνάω τη ρίζα, αφήνω, περνάω τη ρίζα μέχρι να περάσω τη ρίζα από όλο το μαλάκι μου και βλέπετε ξαναπερνάω κάτω για να μην μου ξεφύγει κάτι, γιατί πιάνω συχνά τα μαλλιά μου πάνω, είτε κότσο είτε λογουρά, οπότε δεν μου αρέσει πολύ να είναι πολύ σκούρο το πίσω μέρος. Θέλω να υπάρχει μια σχετική ομοιομορφία, αλλά δεν θέλω να κάνω και δεκαπάς τα πίσω που δεν έχω κάνει, γιατί δεν θέλω να τα καταστρέψω, οπότε δεν με ενοχλεί πολύ που είναι λίγο πιο σκούρα. Τέλος πάντων, συνεχίζω με τις βαφές, έχουμε φτάσει αρκετά ψηλά, όπου συνεχίζω και περνάω τις ρίζες τις πάνω και αυτές αρκετά προσεκτικά, γιατί δεν θέλω να φαίνονται. Να σας πω ότι τόση ώρα με βλέπω σαν ένα καθρέφτη, έχω βάλει το καθρέφτη που βάφομαι, γι' αυτό κοιτάω από εκεί και βλέπω τι κάνω περίπου, γιατί εντάξει δεν μπορώ να τα κάνω χωρίς να βλέπω, πρέπει να βλέπω τι έχω βάψει προφανώς, οπότε κοιτάζομαι και στον καθρέφτη και βοηθάει αυτό. Γενικά δεν έχω πολύ υπομονή να περιμένω στα κομματήρια και αυτά πολλές ώρες και φυσικά κατά ψέματα σε 15 λεπτά έχω βάψει μαλλί μόνη μου, βέβαια εννοείται ότι δεν είναι το αποτέλεσμα που σας πετύχει το κομμωτήριο, αλλά δεν με πειράζει, τελειώνω γρήγορα και γλιτώνω και κάποια χρήματα που θα έδινα εκεί. Είχα πάει παλιά κάποιες φορές, τη μία ήμουν πολύ ευχαριστημένη, την άλλη μου είχαν βγάλει λάθος απόχρωση από αυτή που είχα ζητήσει. Τέλος πάντων και τις δύο φορές είχα βαρεθεί να περιμένω, οπότε το κάνω στο σπίτι και κάνω και δουλειές όση ώρα περιμένω για να λυστώ. Τώρα βλέπετε, φύγαμε από το θέμα μας. Όταν τελειώσαμε τις ρίζες, με όση βαφή έχει απομείνει, την περνάω και στο υπόλοιπο μαλλί, τα πιάνω πάνω και κάνω ένα πάρα πολύ καλό μασάζ σε όλο το μαλλί, σε όλο το τριχωτό της κεφαλής και στο κεφάλι, ώστε να πάει παντού η βαφή και ξανακάνω μασάζ. Και μετά τα δένω καλά και τα πιάνω πάνω με ένα κουκαλάκι. Λοιπόν,
Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθώ. Δηλαδή από κάτω, μετά κάνω ρίζες και μετά περνάω όλα και κάνω μασάζ για να πάνε παντού οι βαφές. Έβαψα και τα φρύδια, έβαψα και τη μούρη μου. Λοιπόν, τώρα θα τα αφήσω 45 λεπτά και θα πάω να ξεπλυθώ. Θα πάω να κασαρίσω τη μούρη μου και σε 10 λεπτάκια θα ξεπλύνω τα φρύδια. Τη μάσκα θα τη βγάλω μαζί με τη βαφή, θα την αφήσω αρκετά. Οπότε πάω να πλυθώ, να πλύνω τα χεράκια μου καλά, να πλύνω και αυτό. Και επανέρχομαι. Βάψαμε μαλάκι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν είναι συγκλονιστικό, αλλά για δική μου προσπάθεια καλά είναι. Δεν έχω και πολλές απαιτήσεις, ούτως ή άλλως έχω πολλά λευκά, οπότε και κάτι να μην έχει αυτή δεν πολύ φαίνεται. Έχω να μακρύνει λίγο και τα μαλάκια και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί προσπαθώ πολύ καλά να τα μακρύνω. Λοιπόν, θα βάλω σκουφάκι γιατί μπορεί να με αναστεγνώσω και θα πάω με βολτούλα. Αλλά πριν φύγουμε θα σας δείξω μπαμ μπαμ κάτι πραγματάκια που πήρα από σούπερ μάρκετ. Έφτουν εδώ σκουλαρίκια, καταστροφή ίδια. Λοιπόν, να σπάω, το ξαναβάλω. Φόρεσα αυτό το κραγιόν. Είναι από MAC του Stone. Επειδή μου έχει πει η φίλη μου η Βενετία ότι της αρέσω με σκούρα, οπότε προσπαθώ να τα συνηθίσω να φοράω λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετά σκούρα. Λοιπόν, και πάμε στους αμέσως. Γαλατάκι. Πρέπει να πάρω πάλι γιατί τελείωσε. Γαλατάκια Scooby-Doo φράουλα, μας αρέσουν με τις μπαρίτσες από πάνω. Πάνω κουπικά και καλδύς και αυτά μας αρέσουν. Και τα κουπικάκια έξτρα έξι λεράτς καλδύς, αυτά τα άνοιξε γιατί έπισε μερικά χθες. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω και αυτό εδώ, το οποίο έγινε άφαντο, είναι στα αυτά τα ψωμάκια mini bakes από στεργείου. Είναι ξαναπάρει πιο παλιά, όπα. Τα συγκεκριμένα και δεν ήταν πολύ φρέσκα και δεν μου πολύ άρεσαν, αλλά αυτή τη φορά ήταν συγκλονιστικά. Με το πάνω στο πιέτο σε μια μισή μέρα τα φάω όλα και είχε αρκετά μέσα. Αυτά τα στρίγλια τα... πώς τα λένε? Όχι πανακοπιτάκια, αλλά στα φιλοπιτάκια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μασκούλες μιας χρήσης. Είναι αυτή την extreme συσκευασία με τα σουγκάρια από το Lidl. Χαμός, έχει μέσα 30. Α, είναι δύο παιδιά, είναι μικρούλια. Νομίζω ότι είναι μεγάλα. Έχει πάρα πολλά μέσα. Τέλος πάντων, και εγώ τα χρησιμοποιώ τα σπιτάρια και για να καθαρίζω παπούτσια. Επιφάνειες πάγους να πλένω πιάτα, να πλένω μπανιέρα μπάνιο. Γενικά τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ και θέλω να έχω αρκετό. Παίρνω και από Lidl και από Jumbo και από τα καλά για τα πιάτα παίρνω τα καλά τα Scotch Bread. Για επιφάνειες και τα λοιπά παίρνω αυτά από Jumbo και από Lidl. Από σμητικούλια νοξίμα με άρωμα λουλούδιο. Είχε προσφορά. Ένα και ένα δώρο στα 4 ευρώ νομίζω ήτανε. Παίρνω αυτά, μου αρέσουν και οι μυρωδιάδες με ρυθίζουν. Κρατάει γιατί είχα πάρει παιδιά ένα δείγμα από Σάνεξ που ήταν μάπα, δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων, πήρα 3 γλύφι τζουλάκια που το άνοιξε. Ένα αυτό που είναι στα σφυρίχτυνα. Ένα μεγάλο και ένα τσούπα τσούπς μικρό. Διότι κάθε φορά που πάμε βόλτα μου ζητάει γλύφι τζούλι και παίρνω απ' έξω που το έχουν 1 ευρώ αυτό εδώ και στο σούπερ το έχουν 20 λεπτά, 25 max. Δεν δίνω 80 λεπτά παραπάνω τα παιδιά για ένα γλυφιτζουράκι. Εντάξει, τα λυπάμαι, θα μου πεις, οκ, okay, δεν το παίρνω κάθε φορά, αλλά 80 λεπτά για ένα γλυφιτζούρι και 1 ευρώ είναι πανάκριβο, θεωρώ.
πήρα φλαράκια, γιατί τρώει πάρα πολλά, του αρέσουν πάρα πολύ τα φλαράκια. Πήρα μπουτάκια, διότι όποτε κάνω κατόπουλο με πατάτες πάω και στη μαμά μου και στα αδέρφια μου και αυτά και περισσότερο θέλω μπουτί. Οπότε αντί να κάνω κατόπουλο κανονικό, θα κάνω μπουτάκια, πόσο είναι πιο πολύ τρώμε μπουτάκι. Λοιπόν, είναι αυτά τα μπρεφ. Τα είχαν προσφορά στο Βασιλόπουλο, delicate μανόγια. Μάλιστα το χρώμα βασικά, μην σας πω ψέματα. Και τα έφυγε προσφορά, οπότε ναι, για την τουαλέτα. Πολλές στιγμής. Πήρα φυσικά καφεδάκι caramel latte, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Αν το έχετε δοκιμάσει να μου πείτε, αν σας αρέσει. Από ένας καφέ. Γενικά, όπως έχετε καταλάβει, πίνω από όλους τους καφέδες. Δηλαδή, δεν έχω μεγάλη ποικιλία από καφέδες, από γαλλικό, ελληνικό, νεσκαφέ, Ιάκοψ, καπουτσίνο, εσπρέσο. Διότι, πώς να το κάνουμε, μου αρέσουν οι καφέδες σε όλες τις γεύσεις, σε όλες τις κλίες, σε όλες τις εταιρείες σχεδόν. Και παίρνω συνήθεια κάθε φορά και διαφορετικούς για να δοκιμάσω και να καταλήξω. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ από Ιάκοψ, δεν τα βρήκα. Αυτά έψαχνα, αυτό είναι για παγωμένο. Ice cappuccino caramel, σας το έχω ξαναδείξει σε άλλα super market haul. Πάρα πολύ ωραίες καφές, έχει και μεγάλη ποσότητα, είναι και μπροστά που κάνεις είναι έτσι και ανοίγουνε, βλέπετε. Δεν είναι από τα άλλα που σας μαχαίρει για να κόψει τη σελίδη, αυτό ανοίγει με τα χέρια. Τα κοιτάω ξεστά, να σας πω την αλήθεια. Νάτσος, είχα πολύ καιρό να πάρει, γιατί έπρεπε να συνέχεια τα κούμπα, να μου ρίξανε λίγο τα δωρητάκια. Και έχω πάρει και τσέντα σως, φυσικά. Και πάμπερς από λουπιλού, από λίγο. Αυτά. Αυτό ήταν το μαλλί, βάφτηκα και λίγο. Τώρα θα πάμε, θα του πάρω το σμούθι μαζί, δεν το έχει πιει όλο, να το πιούμε εκεί που θα πεινάσει. Και μετά, έχω βάλει και το φυτό εδώ στην κουζίνα. Γιατί μου είπε μια φίλη ο Άννα ότι είναι για μέσα στο σπίτι, οπότε το βάλα μέσα, μην μου πεθάνει το καημένο. Ναι, θα πάμε τώρα βόλτα, μετά θα πάμε καπάκι τζάμπο για να μην αργήσουμε πάρα πολύ και μετά θα γυρίσουμε να αλλάξουμε τα απόγευμα γύρω στις 4-5. Αυτά, θα πάρουμε κάτι να φάμε απ' έξω. Μάλλον. Αν και μου κλείσει η φάει αρκετά και η γάλα, θα γίνει με τη ρεκά που σας έδειξα και τους μούθι, θα του πάρει και ένα κουλουράκι. Θα δούμε αυτός μπορεί και να αντέξει, εγώ δεν έχω φάει πολύ, μάλλον το δημητριακά. Λοιπόν, κλείνω να φύγουμε γιατί τον έχω ντυμένο εδώ και μία ώρα τον καημένο και περιμένει να φύγουμε. Και τα λέμε από τη βόλτα, από το τζάμπο και μετά. Μουα! Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι και αυτή η μέρα δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Πρέπει να σας το πω και αυτό. Γενικά δεν θέλω να γκρινιάζω γιατί με τις άποψεις ότι όσο γκρινιάζει η προσελική ή αρνητική ενέργεια. Άρα παιδιά, ξύπνησα νωρίς για να κάνω καμιά δουλειά. Ξύπνησα και Δημήτρης μαζί μου, οπότε δουλειές δεν πρόλαβα να πολύ κάνω. Μόνο τα μαλλιά μου έβαψα. Τώρα γίνεται χαμός έξω, ψάχνω να παρκάρω. Γενικότερα, το λάστιχο ήταν πάλι σκασμένο. Πήγαμε και το φτιάξαμε. Ευτυχώς μας το φτιάξαν μπαμ μπαμ. Ελπίζω να το φτιάξανε καλά αυτή τη φορά. Και τώρα έχουμε έρθει να παίξουμε και ψάχνω να παρκάρω, που είμαι σίγουρη ότι θα βρω σε καμιά ώρα. Λαχικά πράγματα, τέλος πάντων. Γενικά δεν με θέλει και πολύ. Αυτές οι μέρες του Οκτώβρη είναι χαοτικές. Βρήκα να παρκάρω σχετικά εύκολα. Εντάξει, πάει αυτό. Τώρα ελπίζω να μην ξαναβρω σκασμένο λάστιχο. Παιδιά μου έχει γίνει εφιάλτης, τι να σας πω δηλαδή. Το είχα ξαναπάθει παλιά για ένα διάστημα να σκάσει πολύ γρήγορα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και είχα συνέχεια το μυαλό μου στο αμάξι ότι είχα σκάσει, ότι τόσο πάντα σκεφτόμουν όλη την ώρα. Νομίζω τώρα πάλι θα μου γίνει η αιμονή και τα λοιπά. Μου κόπηκε και η τσαντούλα να σας πω. Γενικά όλα του γάμου δύσκολα και νύφη να μην πω τι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, άντε ας περάσουμε καλά και να μην τα σκεφτόμαστε αυτά. Κάντε ένα ευχαίρο, μια προσευχή, κάτι. Ένα μάτι πρέπει να φορέσω κι εγώ και μικρός. Πάμε να παίξουμε.
Μπράβο. Έλα, μπράβο. Κρατήσου. Τι ώρα, 1, 2, 3, 4, 5. Κατεβαίνουμε, τρέχουμε, μπράβο. Εδώ, 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 εδώ. Από εδώ. Από εδώ. Όχι εκεί. Έλα από εδώ, είναι το κοριτσάκι εκεί. Μπράβο. 1, 2, 3. Πάμε. 1, 2, 3. Τι τρως, τι τρώει ο Δημήτρης. Λαλάτα. Νόστιμο. Μίμη, ας την πω. Λοιπόν, έχει αρκετή ζέστη, αλλά φυσάει τώρα, τώρα έχει συνεφιάσει λίγο. Να σας κάνω και ένα μπλέτ. Φεύγουμε, πάμε τζάμπο. Είναι 2,5 ώρα, να είμαστε εκεί 3 ώρα, να μην γυρίσουμε πολύ αργά γιατί ο μικρούλης είναι να ξεκουραστεί. Οπότε αυτά, πάμε τζάμπο. Ξεκινάμε, θα πάρω και τον κολλητό μου να του πω ότι ξεκινάμε γιατί πάμε να πάμε μαζί. Αν είναι να αργήσει να του πω να βρέσουμε μέσα. Αυτά, ο μικρούλης μας ουλάει, έχει φάει τα πάντα, μπανάνα, έφαγε σοκοφρέτα, τώρα τρώει cream crackers, δεν βλέπω να τρώει μεσημέρι. Αυτά, και θα τα πούμε από τον τζάμπο. Αν έρθει ο κολλητός μου θα σας βγάλω πλάνα. Αν δεν έρθει, αργήσει, μάλλον όχι, γιατί με το μικρό δεν μπορώ. Μπλουζίτσα είναι από H&M. Αυτά, ξεκινάμε. Το λάστιχο ακόμα είναι ok. Να μην το ματιάσω, ελπίζω να παραμείνει. Μόλις φτάσαμε τζάμπο, το αμάξι ακόμα πάει. Εκείνη την ώρα που ήρθα ξεπάρκαρε και ένας, οπότε βρήκα και ένα παρκάρο, οπότε μια χαρά. Το Σταύρο δεν τον βλέπω, θα τον πάρω να δω τι θα κάνει, αν θα έρθει ή όχι. Και πάμε να μπούμε. Ήμασταν τυχεροί ως προς το πάρκινγκ, μάλλον η βεντεμιά σταμάτησε. Τρίτος, τετάρτος, έγιναν όλα. Ελπίζω να το βρούμε εντάξει όταν γυρίσουμε από τον τζάμπο. Λοιπόν, πάμε να ψωνίσουμε. Χτύπησες, να σε κάνω μαν. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ναι, πάμε πάλι. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Λοιπόν, βρήκαμε και το Σταύρο, ο οποίος τελικά δεν μας είχε στήσει, αλλά είχε ήδη μπει μέσα. Λες τέτοια ψέματα στον κόσμο. Συνεννόηση. Για έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Φέρει και χριστουγεννιάτικα.
Το κίτρινο. Πάρα αυτό και άμα αυτό παίρνουμε κι άλλο ένα την επόμενη. Τι είναι πολύ το πίνακα ή τα ρε. Δεν πειράζει, τα βάζουμε γύρω γύρω και βάζουμε και μέσα. Μπράβο. Έλα από εδώ. Limit. Όχι, ξέχασέ το. Δημήτρη! Άντε, δεν βρήκαμε. Δημήτρη! Εδώ. Και εκεί μην το χαλάσουμε και μας φωνάζουν μετά. Εδώ. Αυτό εδώ έχω πάρει λίγο από το τζάκι 1,5 ευρώ και εδώ το έχει 29 λεπτά. Λοιπόν, γυρίσαμε. Τώρα είναι 5. Με το ζώδιο στέκομαι, μικρές ξεράστηκε στα μάτια και τον πήρα αγκαλιά. Τον έφερα να ξαπλάρει. Και εγώ παιδί θα φουφτίσει, τώρα θα παραγγείλω ένα σουβλάκι να φάω γιατί είμαι στα πρόθυρα της λιποθυμίας. Ευτυχώς εσύ και ο κολλητός μου και με βοήθησε, γιατί μόνο με το μικρό δεν το καταφέρνω, ούτε μετά να τα κουβαλάω τόσα, γιατί πήρα αρκετά. Αλλά αυτή τη φορά πήρα χρήσιμο, δεν πήρα πολλά, ξέρετε, πολλά κοκκιβλέκιβλες, πήρα χρήσιμο. Έχανεσαι. Πολύ περπάτημα, πολύ κουράση σήμερα. Ετοιμάζομαι να παραγγείλω, θα πάω σουβλάκια. Σουβλάκι ένα θα φάω, δεν μπορώ παραπάνω. Μετά παιδιά θα πάω να λιώσω και εγώ με το μικρό λίγο, γιατί και εγώ τα έχω φτύξει. Είμαστε από τις 8 το πρωί, του είναι 5. Κλείνουμε 9 ώρα. Αυτά θα φάω. Τώρα δεν έχω κουράγιο να σας δείξω τις τσάντες. Είναι δύο τσάντες μεγάλες και μια ραφιέρα. Θα τις δείτε, στο τζάμπο χώρο. Θα το κάνω με τον κολλητό μου μαζί. Ότι υποσχέθηκε. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε το φαΐ. Πάνω φάω. Θα σου το δείξω κιόλας εννοείται. Θα βάλω και κάτω στο Netflix να δω. Και μετά θα πάω να ξαπλώσω λίγο γιατί έχω φτύσει. Δεν πάει άλλο. Τέλος.
Λοιπόν, εδώ είχα γράψει και good vibes. Αλλά έφυγε το G. Θα να φτιάξω λίγο το σκηνικό, λίγο το στολισμό, λίγο εδώ πέρα να φτιάξω διακόσμηση, τα πάντα. Θέλω να πάρω και το τραμπολίνο να το τοποθετήσουμε πάνω για να φύγει απλό, να μπει και το δέντρο και τα χαλιά και όλα. Αυτό πάνω φάω τώρα. Καλή μου όρεξη. Πατατούλες, cheddar bacon και μία σουβλακάρα τεράστια. Αυτά. Καλή μου όρεξη. Λοιπόν, και έχει πάει αργά, είδαμε λίγο τηλεόραση. Έχω γίνει σαν πάντα. Εγώ βλέπω τον καστανάνθρωπο αυτή την περίοδο. Γενικά έχω δει πολλές σειρές και ταινίες τελευταία και θα σας κάνω και βίντεο. Μαμά! Με αγαπημένες σειρές και ταινίες. Ξαπλώσαμε εδώ με τον έρωτα παρέα, γιατί ήθελα μαζί, έλεγε συνέχεια μαζί. Θα τον κοιμηθεί, θα τον πάω στο δικό του, γιατί είναι για το πάρα τον πάρα κοιμηθούμε παρέα. Αρχίζει και μικρό τσάι, μου κάνει διάφορα στον ύπνο και δεν τον μπορώ καθόλου. Δεν μου αφήνει δηλαδή να κοιμηθώ καθόλου. Αυτά. Αύριο σκέφτομαι να τον πάω σε μια μου που τρίβω το μάτι μου, αλλά με ενοχλούν, πρέπει να πάω ξέρω αυτό. Θα τον πάω σε ένα περότυπο στην Γλυφάδα, γιατί έχουμε δωρήσει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Οπότε θα πάμε εκεί. Να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Οπότε αυτά. Φιλιά και πολλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ δεν είμαι καλά, παιδιά. Έχω σηκωθεί πάλι από 9 το πρωί, διότι ο μικρός 4 το κρύο καλκρίνει ότι πρέπει να ξυπνάει από τις 8 για το πρωί. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Μακάρι να ήταν αυτό. Σηκωθήκαμε, φάγαμε πρωινό και λέω τι ωραία, το πρωί χαρά Θεού. Λέω θα πάμε βολτούλα στον πεζότοπο στην Γλυφάδα που έχουμε να πάμε από το καλοκαίρι πάρα πολύ καιρό και είναι πολύ ωραία και επειδή έχω βαρεθεί και ο μικρός προφανώς στα ίδια βιντεοίνια δηλαδή τις περιπτώσεις χαρές εδώ κοντά το άλλο που πάμε σχεδόν κάθε μέρα τέλος πάντων τα έχουμε βαρεθεί όλα αυτά είπα να το πάω εκεί και με το που ετοιμάζομαι, βάπομαι, έχω φτιάξει και μαλλί η ώρα είναι 10:30 όχι τώρα, την ώρα που ετοιμαστήκαμε είχα ντύσει το μικρό, τον είχα πριν, τον είχα αλλάξει όλα κομπλέ. Αρχίζει και ψυχαρίζει. Και λέω τώρα πού να τον πάω, δηλαδή και βρεχή να μην πιάσει θα είναι όλα βρεγμένα. Πώς θα παίξει με την άμμο, πώς θα παίξει στα παιχνίδια της κούρνης και αυτά. Οπότε είμαστε κλεισμένοι μέσα, εγκλωβισμένοι. Είναι η επόμενη μέρα προφανώς από την προηγούμενη, από το Σάββατο, είναι η Κυριακή. Οπότε είχα σχέδια να πάμε σαν εγδρομόλα έτσι, να πάμε να κράτσουμε μέχρι το μεσημέρι, να γυρίσουμε, να με γυρέψω και όλα αυτά. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε πολύ γκρινιάζει πάρα πολύ, βλέπετε το μακιγιάζ είναι ακόμα. Λοιπόν, να σας δείξω τι παίζει εδώ μέσα. Έχουμε σπανακόριζο, έχω πολύ καιρό να κάνω. Και ψήνω και κάποια έτοιμα μπιφτέκια, πανσέτες, λουκάνικα και γκρεπτάκια. Γιατί φυσικά ο μικρός δεν τρώει σπανακόριζο και γενικά δεν τρώει τίποτα. Λοιπόν, είχα βγάλει το δωμάτιο πολλά πράγματα για να δω τι θα πετάξω, τι θα κρατήσω κτλ. Τώρα θα σκουπίσω μήπως τρώσω το χαλί γιατί μου την έχει δώσει, κάτι πρέπει να κάνω. Έφτιαξα λίγο και την κυλάπα. Έβγαλα και μία κούτα με πράγματα για δώσουμε στη φίλη μου την Αθηνά που έχει ένα μωράκι τώρα. Θέλω να ξεσκονίσω και εκεί πάνω γιατί δεν φτάνω και θα ξεσκονίσω τώρα σε λίγο. Ανέβηκα και στο πατάρι να ανεβάσω κάποια πράγματα. Έχω βάλει και πλυντήριο, θα βάλω και το πλυντήριο αυτό. Έκατσε εδώ στην κούνια. Δεν θα κάνεις κούνια. Η βεράντα θέλει καθάρισμα, όλο το σπίτι θέλει καθάρισμα. Γενικά αυτές οι μέρες δεν είναι πολύ καλές. Τι θες κούνια?
cuña bella, μια κουνιά μπέλα. Αυτά. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ και το αγόρι να μας νοικοκυρέψει και να γυρίσουμε το τζάμπο χολ εδώ που πήγαμε χθες παρεούλα. Ο Δημήτρης πετάει τα μπαλάκια έξω. Όχι έξω, μέσα τα... Μέσα τα βάζουμε. Θα το... Ωραία, έλα, θα τα μαζέψουμε να τα πάμε πάνω. Μέσα όλα, γρήγορα. Γύλια! Ναι, πιάσε και τα άλλα μπαλάκι. Λοιπόν, να το τρία. Ε! Πριν πιάσω τώρα. Ένα. Δύο. Ο καιρός έφτιαξε και εγώ τώρα πάω να ετοιμάσω να φάμε. Εδώ ζεσταίνω, κάνω και το μικρό που το μπουκέζει με πατάτες γιατί δεν τρώει τίποτα. Έχω βάλει και λίτσες, έχω ψήσει και αυτά. Θα φάμε καλά, θα βάλουμε και να δούμε καμιά ταινία ή σειρά, θα δούμε. Αυτά. Μπρα. Δόξα το Θεό. Έφαγε. Πώς είναι, Σταύρο? Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Μπορείς να πεις την αλήθεια, δεν χρειάζεται επειδή γράφω τώρα να λες ψέματα. Να ξαναγράψω όταν αδειάσει το πιάτο. Ρουκανικάκι, πιτούλα, τυροπιτάκι, λίτσες, απ' όλα, έτσι. Απ' όλα. Κομπλέ γεύμα. Του Δημήτρης. Ε? Με το παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, κοιμήθηκε μικρούλες, εγώ δεν μπόρεσα και εδώ έχουμε ένα σμούθι, έχω βάλει ροδάκι, μια μισή μπανανίτσα, αχλάδι, μυδαράκι και θα ρίξω και αυτό και θα βάλω και λίγο μέλι και λίγο πάγο για να γίνει παγωμένο και απολαυστικό με πολλά φρουτάκια. Οι μουφάρες μας είναι έτοιμες. Πάμε να τις απολαύσουμε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, βγήκαμε, είναι απόγευμα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω άλλο έξω. Τι δίκαιο έχει δηλαδή, εντάξει δεν παλεύεται και δεν κάθεται, δεν παίζει μόνο στα καυτά, έχουμε γκρίνες και τα λοιπά. Οπότε τον πήρα και αν μας πιάσει η βροχή μας έπιασε. Τι να κάνω. Δεν μπορώ, δεν βαρέθηκα με αυτό το κολόκερο. Είναι έτοιμος να βρέξει και δεν βρέχει. Εν μεταξύ, ο Δημήτρης έχει μάθει με το καρότσι και βαριέται να αποκπατήσει τώρα. Α, τα στάλτσες, να παίξουμε. Νομίζω ότι ψυχανίζει, αλλά δεν θα πάω πίσω, γιατί να δείτε θα βρέξει πέντε λεπτά και θα σταματήσει. Και ήδη μας είπα στον Εύρο πολύ ο καιρός. Δεν θα του περάσει. Stop! Ναι, βρέχει! Τελικά μας έπιασε βροχή. Μας έπιασε βροχή τελικά. Δεν την γλιτώσαμε. Λοιπόν, βρεχήκαμε λίγο. Ευτυχώς με το που άρχισε να ψυχαλίζει, άρχισε να σκυλούς να φωνάζει ότι ψυχαλίζει και πανικοβλήθηκα. Και τον πήρα τρέχοντας και φύγαμε. Και γυρίσαμε. Τον έχω βάλει στο μπανάκι να κάνω ένα ζεστό μπανάκι.
Και εγώ συναρμολογώ ένα ραφάκι που έχω πάρει από τα Τζάμπο. Το φτιάχνω. Βλέπω τις οδηγίες. Εντάξει, μου πήρε κάνα τεταρτάκι το σάλεπτο. Αλλά σιγά σιγά το έφτιαξα. Διότι είμαι και μπομπομάστορας. Ναι, ξεκίνησα να το φτιάχνω, σκοπεύω να το βάλω στην τουαλέτα. Οπότε ξεκίνησα να το φτιάχνω εκεί. Αλλά επειδή μου πήρε ώρα, έβγαλα το μικρό από το μπάνιο και συνέχισα να το φτιάχνω στο σαλόνι. Θα σας δείξω λίγο πώς είναι, αλλά θα το δείτε και έτοιμο σε κάποιο επόμενο vlog. Και θα το δείτε και στο part 2 από το Τζάμπο με το Σταύρο. Επίσης, αν σας άρεσαν τα βίντεο με το Σταύρο, πείτε μου αν θα θέλετε να κάνουμε και ένα που να δοκιμάζουμε διάφορα σνακ από Lidl και Τζάμπο. Αν θα σας άρεσε αυτή η ιδέα. Και αν δεχτεί ο φίλος μου, γιατί είναι και λίγο ντροπαλός, με χαρά να το κάνουμε. Βλέπετε εδώ έχω κατσαβίλια, προσπαθώ. Παλεύω από εδώ, παλεύω από εκεί. Ευτυχώς έχω και κατσαβίλια γιατί χρειάστηκε. Διδώνω κάτι βιδούλες. Ήταν αρκετά μεγάλο η αλήθεια είναι. Αλλά είναι πολύ ωραίο και χωράει πολλά πραγματάκια και ανυπομονώ να σας το δείξω. Μόλις τελείωσα με αυτό, πάω να το φτιάξω. Πολλά φιλάκια, καλό βράδυ, γίναμε λούτσα, δεν σας το είπα. Έβρεχε, γίναμε λούτσα. Και μόλις τελείωσα το ραφάκι, δεν νομίζω για να ανέβεις πάνω. Καληνύχτα! Καληνύχτα!